Your music leader, Kiss FM. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Λεζαρντάν, ο Kiss 89, κοντά σας για δύο μέρες και σήμερα και αύριο. Δίπλα μου ένας εκ των ιδιοκτητών της επιχείρησης, ο Αλέξης Καραβασίλης. Αλέξη, τι γίνεται, πώς είσαι? Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για ακόμα μια φορά στον χώρο μας και ευχόμαστε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή και να περάσουμε καλά. Και σήμερα και αύριο θα περάσουμε καλά, να είσαι σίγουρος. Και το ευχάριστο είναι ότι φέτος μας ακούν και στην παραλία από κάτω και θεωρώ ότι περνούν καλά και όσοι βρίσκονται και κάτω σε αυτή την παραλία. Να μας πεις λίγο για αυτή τη φοβερή παραλία που διαμορφώσετε φέτος. Θεωρώ ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια στο Λεζαρντάν φέτος στην παραλία. Ένα διαφορετικό τελείως κομμάτι έχει δώσει άλλον αέρα αυτή τη στιγμή στο μαγαζί. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς να πάει τόσο καλά. Ήταν μεγάλη αλλαγή και γι' αυτό έγινε μετά από πάρα πολύ καιρό. Κάναμε την υπομονή όλο αυτό το διάστημα από τότε που έχουμε το μαγαζί μέχρι φέτος να γίνει αυτή η καλή δουλειά και να ακούμε αυτά τα καλά σχόλια και να ανεβαίνουμε ψυχολογικά από τον κόσμο και να μας δίνει τη δύναμη να γινόμαστε καλύτεροι. Χαίρομαι που το λες αυτό, δεν είναι όλα χρήμα τελικά, είναι και η ψυχολογία μας να είναι καλά. Αλλά πόσο μπορεί καλά να είναι η ψυχολογία μας όταν πέρυσι, περίπου το ίδιο διάστημα με αυτό δηλαδή, κάναμε μια συνέντευξη και μιλούσαμε πάλι για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός. Φαίνεται ότι φέτος είναι καλύτερα, δεν έχει αλλάξει κάτι, αγωνιούμε πάλι? Φέτος, ειδικά η πόλη της Καλαμάτας έδειξε τρελή δυναμική και θεωρώ ότι τα Σαββατοκύριακα μέχρι να γίνει αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό, με τους καθήμενους και με όλα αυτά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ώστε να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, η πόλη πήγαινε για να τα σπάσει όλα που λέμε φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή, μέχρι και εμείς οι ίδιοι, ειδικά του Αγίου Πνεύματος, δεν το πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Γινόταν ένας χαμός πρωί, μεσημέρι, βράδυ στην πόλη, σε όλα τα μαγαζιά, και αυτό ήταν το καλό, ότι η εστίαση είχε δυναμώσει πάρα πολύ φέτος. Ο κόσμος είχε πολύ καλή ψυχολογία στο να βγει, γιατί μπορεί να παίξει ρόλο και η καταπίεση του χειμώνα, το ότι ήταν όλοι κλεισμένοι. Σίγουρα έπαιξε ρόλο αυτό. Αλλά είχε δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. Το είχαμε πάρει όλοι με πάρα πολύ θετική ενέργεια και πάρα πολύ θετικό, μέχρι που έγινε αυτό που έγινε και μας έκοψαν, όχι μόνο εμάς Λεζαρντάν, έκοψαν όλα τα μαγαζιά της εστίασης. Και τώρα πλέον για να μπει κάποιος εδώ το βράδυ θα πρέπει να κάθεται να μην είναι όρθιος. Βέβαια βλέπω εδώ ότι έχετε φροντίσει για να κάθονται πάρα πολύ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και τηρούνται και οι αποστάσεις, το ίδιο που έγινε και πέρυσι δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω όμως και ένα ωραίο σημείο, καινούριο φέτος, το Sushi Bar. Ναι, στον ήδη υπάρχον χώρο του Λεζαρντάν, στο πίσω κομμάτι, έχει φτιαχτεί ένας ειδικός χώρος, πολύ ωραίος χώρος θα έλεγα, από τον οποίο βγαίνει ένα προϊόν το οποίο μπήκε φέτος στο μαγαζί. Αυτό είναι το sushi και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί η προσπάθεια που κάναμε έχει δώσει τόπο και, και κάθε μέρα που περνάει το sushi πάει πολύ πολύ καλά. Ωραία. Σούσι τις βραδινές ώρες, έτσι, για να πούμε, να ξέρει και ο κόσμος που θέλει να έρθει εδώ, πότε μπορεί να δοκιμάσει, γιατί από ό,τι ξέρω και αυτός που δημιουργεί τα σούσι, τα παράγει τέλος πάντων, είναι ένας από τους κορυφαίους στην Ελλάδα. Ναι, ήταν ένα παιδί το οποίο φέραμε εδώ, ο Στάθης, ο Ταρούχας, το οποίο παιδί είχε τρομερή εμπειρία, τρομερή προϋπηρεσία. Είχε δουλέψει σε πολλά μαγαζιά της Αθήνας, ήταν στο Κάβο Ταγκού στη Μύκονο, στο Κάβο Ταγκού στη Σαντορίνη. Αλλά δυστυχώς, για τους δικούς του επαγγελματικούς λόγους, έπρεπε να φύγει. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε λίγο, αλλά είχε μεταδώσει τη γνώση στα παιδιά εδώ. Πλέον τα δικά μας παιδιά βγάζουν το σούσι
και μπορώ να πω ότι πάνε και πάρα πολύ καλά. Δεν τα περιμέναμε δηλαδή ούτε εμείς οι ίδιοι. Βέβαια θα ευχαριστήσουμε τον Στάθη εννοείται, γιατί αυτός έμαθε στα παιδιά το Σούσι. Και ας ελπίσουμε στο μέλλον να μην χαθεί αυτή η συνεργασία και ξέρεις να βρεθούμε πάλι. Με τα events τι γίνεται, ακυρώνονται προς το παρόν μέχρι ίσως αλλάξει κάτι? Είχαμε κλείσει δύο events. Το ένα ήταν με το Βαλερόν στις 25 Ιουλίου, στο οποίο είμαστε πάρα πολύ σκεπτικοί για το αν θα το κάνουμε. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε. Και έχουμε άλλο ένα event στις 20 Αυγούστου με τον DJ Gorilla, ο οποίος είναι ένας πολύ φίλος μας και πολύ καλός DJ, ο οποίος κάνει και διάφορα event parties στην Αθήνα. Και ειδικά αυτό το event δεν θέλουμε να το χάσουμε, γιατί το περιμένουμε πώς και πώς, και θεωρώ ότι το περιμένει και ο κόσμος πώς και πώς. Και κάθε Σάββατο έχουμε έναν από τους κορυφαίους DJ της Αθήνας, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε τον Γιώργο τον Ζαφυράκο, με τον οποίο πλέον έχουμε δεθεί και πάρα πολύ σαν άνθρωποι. Δηλαδή το θεωρούμε πλέον δικό μας παιδί και το θεωρούμε και κομμάτι του μαγαζιού, γιατί είναι η δεύτερη συνεχόμενη σεζόν που βρίσκεται στο Λεζαρντάν. Κάθε Σάββατο πλέον είναι στην οικογένεια του Λεζαρντάν, εγώ έτσι το θεωρώ. Είναι ένας DJ ο οποίος παίζει σε πολύ γνωστά μαγαζιά της Αθήνας. Είναι ο βασικός DJ του Clamsys και πολλών άλλων μαγαζιών. Και είναι χαρά μας που πάλι φέτος είναι μαζί μας. Και να μην ξεχνάμε και τους Καλαματιανούς. Εννοείται. Οι Καλαματιανοί DJ που έχουμε εδώ είναι το hot spot του μαγαζιού. Οι ήρωες, θα έλεγα, του μαγαζιού, γιατί τους δοξάζει πολύ ο κόσμος στην Καλαμάτα γενικά, τους DJ. Εγώ πολλές φορές λέω μακάρι να ήμουν και εγώ DJ, γιατί η απήχηση που έχουν στον κόσμο οι DJ μπορεί να μην την έχουν ούτε οι μπάρμαν και κάποιες φορές μπορεί και ούτε οι μαγαζάτορες. Δεν ξέρω, είναι πουλάει μάλλον αυτό. Θα είναι ο Αλέξης Καραβασίλης, ένας εκ των ιδιοκτητών του Λεζαρντάν. Κλείνοντας σιγά σιγά αυτή τη συνέντευξη, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο, εξάλλου θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και σε βίντεο λίγο αργότερα, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου. Πρέπει να εμβολιαστούμε ή δεν πρέπει? Εγώ προσωπικά έχω εμβολιαστεί. Πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί για να τελειώνει αυτό σιγά σιγά, ή αυτή η άρνηση που υπάρχει να διατηρηθεί? Εγώ έχω εκφράσει δημόσια την δική μου προσωπική άποψη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Η δική σου ποια είναι? Εγώ εμβολιάστηκα. Μπορώ να πω ότι όταν πήγα και το έκανα, μπορεί να μην ήθελα και στο 100% να το κάνω. Όχι ότι είμαι αρνητής του εμβολίου, σε καμία περίπτωση δεν είμαι αρνητής του εμβολίου. Απλά για τους δικούς μου λόγους, είτε αυτό ήταν φόβος, είτε αυτό ήταν μια κακή σκέψη που μπορεί να είχα εγώ, έλεγα ότι εγώ σαν Αλέξης θέλω το εμβόλιο να το κάνω πιο μετά. Βέβαια το έκανα. Θεωρώ ότι εμείς οι νέοι, που κάποιοι νέοι δεν θέλουν να το κάνουν το εμβόλιο και πάνε και το κάνουν, θεωρώ ότι το κάνουν γιατί σκέφτονται τους μεγαλύτερους, τους γονείς τους, τους θείους τους, τους παππούδες τους, και νιώθω πάρα πολύ άσχημα όταν οι νέοι πάνε και κάνουν το εμβόλιο και κάποιοι νέοι, κάποιο ποσοστό νέων, χωρίς τη θέλησή τους για να προστατεύσουν τους μεγαλύτερους, και με ενοχλεί και με πειράζει πάρα πολύ που οι μεγαλύτεροι αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο και δεν σκέφτονται ότι οι πιο μικρές γενιές κάνουν το εμβόλιο για τους ίδιους. Άρα θεωρώ ότι το εμβόλιο, το να το κάνεις ή το να μην το κάνεις, είναι δικιά σου επιλογή. Είναι ελεύθερη βούληση του καθενός αν θέλει να το κάνει. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, το θεωρώ αδύνατο το να μην κάνεις το εμβόλιο. Ωραία, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση, Μανώλη, προλαβαίνω, έχω χρόνο λίγο ακόμα. Μια τελευταία ερώτηση, σε περίπτωση αύριο που η κυβέρνηση βγάλει ψηφιστή νόμος, γιατί όλοι αυτοί οι νόμοι ψηφίζονται στη Βουλή, δεν είναι ότι υπάρχουν μόνο εξαγγελίες, και πει ότι στο Λεζαρντάν από αύριο θα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι, εκεί τι κάνετε? Εκεί αναγκαστικά βάζουμε μόνο εμβολιασμένους, γιατί δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε τίποτα. Θεωρώ ότι η εστίαση είναι το γαϊτανάκι της κυβέρνησης για ακόμα μια φορά, και με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, όπως ενοχλεί και όλους θεωρώ που έχουν ένα μαγαζί εστίασης, γιατί αυτά τα μαγαζιά προσφέρουν διασκέδαση στον κόσμο, και η διασκέδαση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ψυχολογίας.
Οπότε δεν μπορείς να τις στερείς από κάποιον. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε πάλι αργότερα, απλά για την κινηματογραφική κάλυψη, γι' αυτό δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να πούμε ότι το Les Ardents συνεχίζει κανονικά όλο το καλοκαίρι με το πρόγραμμά του, με τα κοκτέιλς του, με τα σούσι, με το καλό φαγητό το μεσημέρι και το βράδυ, με βραδιές φαγητού, τα πάντα, δεν αλλάζει τίποτα, απλά θα πρέπει να καθόμαστε στο τραπέζι και όχι όρθιοι μέχρι να καταργηθεί και αυτό. Ναι, δυστυχώς λειτουργούμε μόνο με καθήμενους, το τηρούμε στο έπακρον αυτό. Καλό είναι όποιος θέλει να έρθει στο μαγαζί του Les Ardents να πάρει ένα τηλέφωνο, να κάνει μια κράτηση, γιατί δυστυχώς πολλοί φίλοι μας, και επειδή είναι φίλοι μας, θεωρούν ότι όταν θα έρθουν στην πόρτα θα μπουν. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορεί και να μην μπουν και μας στενεχωρεί και αυτό το πράγμα. Αλλά θεωρώ ότι αν τηρούμε τα μέτρα και είμαστε σωστοί στο 100%, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μάλιστα, ήταν ο Αλέξης Χαραβασίλης, ένας εκ των ιδιοκτητών εδώ του Les Ardents και φίλος μου βέβαια, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ήταν μόνο δημοσιογραφική αυτή η συνέντευξη, ήταν και φιλική. Συνεχίζουμε μουσική, Μανώλη, και επιστρέφουμε πάλι εδώ. Εμείς γύρω στις 3 παρα 10 θα τελειώσουμε εδώ από αυτόν τον υπέροχο χώρο, αλλά θα είμαστε και αύριο.